Πάμε όμως σε έναν άλλο που έχει γίνει πρόταση. Έτσι. Και θα δούμε κατά πόσον αυτή η πρόταση έχει ευοδοθεί και έχει απαντηθεί θετικά αρχικά, αλλά πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό. Ο αδελφός του κύριου Φρέντι Μπελέρη είναι μαζί μας, ο Λεωνάρντο Μπελέρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακόμα μια φορά μας κάνετε την τιμή που είστε μαζί μας για να μιλήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν γύρω από τον αδελφό σας και βεβαίως για την υποψηφιότητά του. Θα είναι υποψήφιος ή όχι στις εκλογές. Σας μέρα, καλημέρα. Εγώ αυτή τη στιγμή γνωρίζω ότι τα μέσα μαζική ενημέρωση. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, δεν γνωρίζω κάτι διαφορετικό. Ναι. Ό,τι έχετε διαβάσει στο Σαββατοκύριακο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτή την ενημέρωση έχουμε και εμείς. Και όταν λέω εμείς, η οικογένεια του Φρέντι του Μπελέρη. Mm-hmm. Είναι θετικά διακείμενος σε μια τέτοια πρόταση. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε διάφορα πράγματα τώρα που συζητάμε και άλλες προτεραιότητες εκεί πάνω. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε κρεμότητα περιμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση που πάρθηκε πριν 15 μέρες για να δούμε πώς θα κάνουμε τα άλλα βήματα και πώς θα συνεχιστεί ο αγώνας αυτός που δίνουμε εκεί πάνω. Οι προτεραιότητες μας αυτή τη στιγμή είναι πάνω στο δικαστικό κομμάτι και στις διαδικασίες που θα μας πάνε στο επόμενο βήμα. Χτες είχαμε το συνταγματικό δικαστήριο που αφορούσε τα μέτρα προφυλάκησης. Δυστυχώς δεν μας έχουν ανακοινώσει ακόμα τίποτα. Δεν γνωρίζετε δεχτεί. Τους όρους λοιπόν, ακόμη. Τίποτα δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή χτες είχε γίνει μια σύσκεψη από το συνταγματικό δικαστήριο, δεν μας έχουν ανακοινώσει τίποτα. Περιμένουμε τώρα 15 μέρες να καθαρογραφεί η απόφαση που πάρθηκε με την πρώτη καταδίκη που ήρθε για τα 2 έτη, ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή περιμένουμε να καθαρογραφεί για να μπορέσουμε να ασκήσουμε έφεση και να συνεχίσουμε τις επόμενες βαθμίδες στα αλβανικά δικαστήρια. Ναι. Πιστεύετε ότι και στον επόμενο βαθμό, τι σας λέει ο αδερφός σας, ότι θα υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση από την αλβανική δικαιοσύνη? Δεν νομίζω εγώ να υπάρξει κάποια διαφορετική αντιμετώπιση, γιατί οι αλβανικές αρχές, αν θέλανε να δείξουν το καλό τους σε αυτό και αν θέλανε να... του είχαν επιτρέψει να ορκιστεί. Έχουν περάσει, πάμε προς τον 11ο μήνα προφυλάκησης, δεν το έχουν επιτρέψει να ορκιστεί, ενώ είναι ο νόμιμος δήμαρχος αυτή τη στιγμή της Χιμάρας. Ναι. Δηλαδή και το εκλογοδικείο και το πρωτοδικείο τον έχουν αναγνωρίσει σαν δήμαρχο. Δεν βλέπω γιατί να το κάνουν τώρα. Δυστυχώς οι αλβανικές αρχές είναι πιστές στο αρχικό τους το σχέδιο. Δηλαδή θέλουν να το καταδικάσουν, ναι, και με τον τρόπο αυτό να τον καθαρέσουν. Θα βοηθούσε ακόμα περαιτέρω η όχι η διεθνοποίηση του θέματος, να το βάλουν σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, εάν και εφόσον κατέληθε υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, θα βοηθούσε? Ενδεχομένως να βοηθούσε, γιατί τα προβλήματα εκεί δεν τελειώνουν, δυστυχώς αυξάνονται. Οποιαδήποτε πίεση από οποιοδήποτε άλλο μέτωπο και στρατόπεδο προς την Αλβανία θα ήταν θετική για εμάς που ζούμε εκεί και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εκεί. Πάντως είναι διαφορετικό να μιλάμε για ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει μόνο ανάμεσα στις σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας και είναι σαφώς διαφορετικό εάν το πώς θα βοηθούσε δηλαδή η διεθνοποίηση του θέματος. Δεν είναι ένα διμερές ζήτημα αυτό το οποίο γίνεται με τον αδερφό σας. Νομίζω ότι είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και η κάθοδός του στην Ευρωκάλπη νομίζω θα βοηθούσε πάρα πολύ ως προς αυτή την κατεύθυνση. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω αυτό το πράγμα και τι δυνατότητες έχει η Ευρωβουλή, γιατί δεν τα γνωρίζω τα θέματα αυτά. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα αυταρχικό κράτος όπως είναι η Αλβανία. Ναι. Και αν δείτε τη χειρονομία που έκανε χθες ο Αλβανός Πρωθυπουργός στη δημοσιογράφο. Το δείξαμε, κύριε Μπελέρη, το δείξαμε. Εγώ επειδή αναγκάζομαι και παρακολουθώ αλβανικά δίκτυα λόγω της υπόθεσης του αδερφού μου, σας ενημερώνω ότι στην Αλβανία αυτό δεν υπάρχει, δεν είναι θέμα τα πάνελ αυτή τη στιγμή. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Ναι. Δικαιολογήθηκε δηλαδή, βέβαια. Στην Ελλάδα, ενδεχομένως σε κάποιες άλλες χώρες ευρωπαϊκές, ναι, αλλά στην Αλβανία δεν υπάρχει είδηση. Δικαιολογήθηκε ότι ήταν φιλοφρόνηση. Φιλοφρόνηση το αυτή τη δημοσιογράφου. Αυτή την έσπρωξε. Γι' αυτό το κράτος μιλάμε, γι' αυτό το κράτος δικαίου μιλάμε, για αυτή τη χώρα μιλάμε, για
που θέλουμε να την εντάξουμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Κάτι τελευταίο, το ενδεχόμενο της συμμετοχής του αδερφού σας στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας έχει παίξει στα αλβανικά μέσα, κύριε Μπελέρη? Πρώτα εκεί έπαιξε, εγώ από εκεί το μάθαμε πρώτη. Πώς ακριβώς το παρουσίασαν, θέλετε λίγο να μας πείτε? Εντάξει, τώρα κοίταξε, τα αλβανικά μέσα είναι κατευθυνόμενα. Δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό τα αλβανικά μέσα προωθούν τις εντολές του κύριου Ράμα. Δηλαδή καθοδηγούμενα είναι τα περισσότερα. Γι' αυτό σας ρωτώ πώς. Της κεντρικής εξουσίας. Ναι. Καθοδηγούμενα είναι. Καθοδηγούμενα τα περισσότερα και είναι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είδηση, ναι. Σε οποιαδήποτε χώρα ευρωπαϊκή αυτό που έγινε χτες θα ήταν πρώτη είδηση παγκοσμίως. Στην Αλβανία δεν υπάρχει είδηση. Αν μπείτε τώρα στις ιστοσελίδες αλβανικές, στις μεγαλύτερες και διαβάσετε, δεν υπάρχει είδηση αυτή που έγινε χτες, λοιπόν, με την ψηφιοφορία του κύριου Ράμα. Για να κλείσουμε το θέμα της υποψηφιότητας και τη σύνδεσή μας, κύριε Μπελέρη, πότε θα ξέρετε εάν τελικά θα είναι υποψήφιος ή όχι ο αδελφός σας? Πότε θα το μάθουμε? Εμείς δεν έχουμε κάνει καμία επαφή, καμία επικοινωνία. Δεν μπορώ να σας πω κάτι. Εγώ δεν ξέρω κάτι. Δηλαδή, ούτε έχω έρθει σε καμία επικοινωνία με κανέναν, ούτε εγώ, ούτε άλλα μέλη της οικογένειάς μας εδώ στην Αθήνα. Και αυτό μπορώ να σας το πω με τα βεβαιότητες. Δεν υπάρχει τέτοια συνάντηση, τέτοια επαφή. Τώρα το τι συζητιέται εδώ, δεν ξέρω. Περιμένουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει και με ποιο τρόπο θα γίνει, αν είναι να γίνει κάτι. Έχετε και ελληνικό διαβατήριο ή όχι? Ρωτούν πάρα πολύ το τεχνικό κόμμα. Φυσικά. Και τότε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία.